που θα μας πει περισσότερα για την παρουσίαση. Τώρα, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνάκι τους, μιλάμε με τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ και επικεφαλής του Ενωτικού Ψηφοδελτίου Συνασπισμού Κομμάτων Συμμαχία Ανατροπής, τον Δημήτρη τον Καζάκη. Θα τον έχουμε εδώ για το... Α, τον έχουμε. Λοιπόν, κύριε Καζάκη. Ναι. Ναι, τώρα θα το πω καλύτερα. Δεν θέλω τις αλήθειες και τα ψέματα. Τι δεν μας λένε τα... Τι εντοπίζετε εσείς στους λόγους των κομμάτων εξουσίας που δεν τα ακούμε? Τι είναι αυτό που δεν ακούμε από τους πολιτικούς και ακούμε άλλα τα οποία έχουν και αυτά τη βαρύτητά τους, αλλά όχι εκείνα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας? Θα σας πω δύο-τρία πράγματα, κατά τη γνώμη μου πολύ βασικά. Το πρώτο είναι αυτό που συζητήσαμε στο προηγούμενο μέρος, δηλαδή το ζήτημα των τραπεζών. Αυτή τη στιγμή η χώρα κινδυνεύει με μια υποτροπή της χρεοκοπίας της λόγω νέας διάσωσης των τραπεζών. Σε βάρος βεβαίως του γνωστού υποζυγίου. Λοιπόν, γιατί δεν συζητάμε εναλλακτικές? Γιατί αυτό... Ενώ όλοι οι υπόλοιποι φίλοι, ιδιαίτερα στη Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, διασχεδιάζουν, συζητούν για τον τρόπο που, με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ενδεχόμενη κατάρρευση των τραπεζών, το βλέπουμε κιόλας, για όσους παρακολουθούμε, έτσι, γιατί και τα μέσα μας και ενημέρωσης δυστυχώς δεν βοηθάνε σε αυτό το πράγμα, δεν βοηθάνε στο να κατανοήσει ο Έλληνας τον κίνδυνο στον οποίο έχουμε βρεθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα, πολύ βασικό. Ξαφνικά θα ξημερώσει η επαύριο των εκλογών και θα αρχίσουν να παίρνονται μέτρα κουρέματος αποταμιεύσεων, κουρέματος συντάξεων. Τα έχουν έτοιμα τα νομοσχέδια ήδη. Από πού το ξέρουμε? Από την Κομισιόν, η οποία με την έκθεσή της ήδη εδώ και ένα εξάμηνο ζητάει από την όποια κυβέρνηση βρεθεί στη χώρα και ακολουθεί το μονόδρομο των μνημονίων να έχουμε καινούριο συνταξιοδοτικό με μείωση συντάξεων, αύξηση των ορίων ηλικίας, νέες ρυθμίσεις φορολογικές για να πετύχουμε τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα. Πώς είναι δυνατόν να συζητάμε, να μην συζητάμε τα ζητήματα αυτά? Το δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σοβαρό. Βέβαια στο οικονομικό συζητείται και η επενδυτική βαθμίδα. Ναι, η επενδυτική βαθμίδα, με συγχωρείτε, γιατί εντάξει, μιλάτε με έναν άνθρωπο που ξέρετε, η οικονομία του είναι το αντικείμενό του. Είναι πραγματικά για γέλια. Για γέλια. Όταν εμείς χρεοκοπήσαμε το 2008, Ιανουάριο του 2009, επίσημα η χώρα χρεοκόπησε. Άσχετα με το ότι ο μέσος Έλληνας το κατάλαβε ένα χρόνο μετά. Του το έπανε μάλλον οι κυβερνήσεις. Λοιπόν, ξέρετε ότι είχαμε 3α επενδυτική βαθμίδα. Τι είναι η επενδυτική βαθμίδα, να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν πρόκειται για επενδύσεις που θα έρθουν στην Ελλάδα. Πρόκειται για βαθμίδα πιστοληπτικής αξιολόγησης. Δηλαδή, η οίκη πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι τρεις οίκοι, Standard Poor's, Fitch και Moody's, σου βάζουν μια συγκεκριμένη βαθμολόγηση για να μπορείς πιο εύκολα να παίρνεις δάνεια. Να δανείζεσαι με χαμηλότερο επιτόκιο, μάλιστα. Ναι, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς όταν είχαμε 3α πιστοληπτική αξιολόγηση σαν Ελλάδα, δανειζόμασταν με 4,5% επιτόκιο. Μην τρελαινόμαστε, δεν είναι σχέση. Ποιον διευκολύνει? Τους τραπεζίτες διευκολύνει, οι οποίοι θέλουν να ξεφορτωθούν αυτή τη στιγμή πιο εύκολα τις ζημίες τους, να κρύψουν τις ζημίες τους, να κάνουν αγορές και να διοχετεύσουν το χρήμα του Έλληνα πολίτη στο εξωτερικό με τη μορφή παραγόγων ή άλλων ομολόγων και φοβούνται ότι με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα δεν θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό γίνεται και συζητιέται. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα γιατί δεν το συζητάμε σαν κοινωνία? Γιατί πρέπει σόγια καλά να ακολουθήσουν το μονόδρομο που οδηγεί σε αυτή την καταστροφή? Λοιπόν, το δεύτερο μεγάλο ζήτημα, με συγχωρείτε, υπάρχει το θέμα του λεγόμενου, το λεγόμενο εθνικό. Εδώ, μες στην καλή χαρά, ακούμε ότι θα πάμε στη Χάγη με συνεπιοσχετικό με την Τουρκία. Ακούμε ότι θα υποστηρίξει η όποια κυβέρνηση υπάρξει το Νοέμβριο του 2023 την υποψηφιότητα της Τουρκίας για το Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας. Αδιανόητο. Δηλαδή, συγγνώμη, έχουν παραδώσει το Αιγαίο και τη Θράκη σε μια χώρα που ακολουθεί κλιμακούμενη επιθετική πολιτική σε βάρος της χώρας, λοιπόν, σε βάρος της Ελλάδας, και το περνάνε αβαβά, στο όνομα της ελληνικής φιλίας.
Ποια είναι η τουρκική φιλία με μια χώρα που έχει κάσους μπέλη σε βάρος? Τώρα βλέπω, κύριε Καζάκη, και εδώ μια συζήτηση στις συνδέσεις στο Earth News. Πώς μπορεί η αναταραχή στις αμερικανικές τράπεζες να φτάσει στην Ευρώπη? Αρχίζει και συζητείται το θέμα. Αυτό δηλαδή που έχουμε πει και στην εκπομπή. Να είσαστε απολύτως σίγουρος. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι πότε θα συμβεί αυτό. Ότι θα συμβεί είναι απολύτως βέβαιο. Ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες. Μάλιστα. Μπορεί να τη διαβάσει κανείς από το Reuters. Δεν χρειάζεται να είναι ειδικός για να τα ξέρει. Η Βρετανία αλλάζει το καθεστώς εγκυοδοσίας των καταθέσεων. Τον άλλαξε. Λοιπόν, όλοι προετοιμάζονται για την καταιγίδα. Μόνο εμείς είμαστε με την καλή χαρά. Δηλαδή, εντάξει, δεν φταίει ο Έλληνας πολίτης, προς Θεού. Είναι το κοροϊδιλίκι που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Να του λένε μια χαρά είσαι και μετά την επομένη των εκλογών να έρχονται οι αερόλυθοι ο ένας μετά τον άλλο στο κεφάλι του. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό θέμα. Σας ξαναλέω και το λέω και το υπογραμμίζω. Λοιπόν, θα χάσουν τα λεφτά τους οι Έλληνες αυτή τη φορά. Όσοι έχουν λεφτά και ό,τι έχουν. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Και τι γίνεται, το παιχνίδι το εξής. Και αυτό πραγματικά με εκνευρίζει. Προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να πλασάρει ότι αυτό θα συμβεί εάν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Βαρουφάκι. Όχι κύριοι, έχουν ήδη δρομολογηθεί αυτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Οποιαδήποτε κυβέρνηση βρεθεί επάνω και ακολουθεί το μονόδρομο των μνημονίων, των μνημονιακών δεσμεύσεων πιο σωστά, λοιπόν, που εκδίδονται κάθε εξάμηνο από την έκθεση της Κομισιόν. Λοιπόν, δεν είναι δική μου επινόηση λοιπόν αυτό το πράγμα. Θα εφαρμόσει αυτή την πολιτική, όποια κι αν είναι αυτή. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια άλλου τύπου διακυβέρνηση της χώρας ή τουλάχιστον μια δύναμη που να θέτει τα ζητήματα με τέτοιο τρόπο στο λαό και στο κοινοβούλιο. Μάλιστα. Πώς αλλιώς δηλαδή θα γίνει? Λοιπόν, δεν ξέρω, έχετε κάποια άλλη λύση? Πείτε μας, γιατί αν έχετε κάποια άλλη λύση, πιο, πώς να το πούμε, πιο εναλλακτική, να την κουβεντιάσουμε. Δεν είμαστε τρελοί. Εμείς τουλάχιστον δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικές. Απλοί πολίτες είμαστε. Προσπαθούμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη χώρα, για αυτό το ρημάδι που λέμε χώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, κάπου εδώ. Και να σας πω και με συγχωρείτε για κάτι άλλο το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες. Ενώ παρατηρούμε συζητήσεις για φοβερά σκάνδαλα, όπως και για παράδειγμα του κυρίου Γεωργούλη. Όπως για παράδειγμα το Δήμητρα του κυρίου Βαρουφάκη, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο παρουσιάζεται. Ναι. Υπάρχει το εξής καταπληκτικό. Εμείς κάναμε και παρέμβαση σχετικά. Λοιπόν, που γίνεται το εξής. Βγαίνει κάποιος άνθρωπος, αξιωματικός αστυνομίας, δηλώνει, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, και λέει ότι από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού εκδίδονται συμβόλαια θανάτου. Και λέει ότι αυτός ήταν στη φρουρά του Πρωθυπουργού και ότι αυτός έκανε τα συμβόλαια θανάτου. Συγγνώμη, ο εισαγγελέας έχει εισαγγελέα η χώρα? Δηλαδή, γιατί δεν τον έπιασαν αυτόν τον άνθρωπο με βίαιη έστω προσαγωγή, εάν δεν θέλει? Είναι δυνατόν σε μια χώρα, πέστε μου εσείς τώρα για παράδειγμα, εάν στη Βρετανία έβγαινε κάποιος και έλεγε, εγώ ήμουν της προσωπικής φρουράς του Σούνακ, του Πρωθυπουργού της χώρας, και ότι με διέτασε να εκτελώ συμβόλαια θανάτου, ξέρετε τι θα είχε γίνει στη Βρετανία? Μάλιστα. Είναι δυνατόν να αποσιωπούνται αυτά τα πράγματα? Τώρα δηλαδή είναι, να μην υπάρχει εισαγγελική αρχή, να μην είναι θέμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πήγατε και σε ένα άλλο θέμα τώρα που αφορά την δικαιοσύνη της χώρας και το έλλειμμα της δικαιοσύνης. Τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ που βγάζουμε εδώ, φαίνεται, είναι πασιφανέστατο ότι υπάρχει μία δοσοληψία μεταξύ εξουσίας και δικαστικής εξουσίας, ότι δεν μπορεί δηλαδή, και αναλύω τι λέω, ό,τι δεν μπορεί να λύσει η πολιτική εξουσία το στέλνει στα δικαστήρια. Και τα δικαστήρια, και αυτό είναι αυτή είναι μια αλήθεια που την είδαμε, με τις τράπεζες. Και όταν υπάρξει και κανένας δικαστής ο οποίος λέει να όχι, μάλιστα, τυπικό,
μετά διασύρεται δια του διαδικτύου και το, και το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Διασύρεται. Μάλιστα. Τώρα να πω στους ακροατές μας ότι περισσότερα για το δημογραφικό, για το μεταναστευτικό, για το περιβάλλον, για την ποιότητα ζωής, για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για τα εθνικά θέματα θα ακούσετε, θα ακουστούν από εσάς κύριε Καζάκη την Τετάρτη το απόγευμα. Θυμίστε μου τον χώρο. Ναι, είναι την Τετάρτη το απόγευμα στις 3 του Μαΐου στις 6 ώρα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Έχουμε, έχουμε ξανακάνει. Στις θα 6. Είναι ομιλητής ο κύριος Μεχλιτζόγλου, ναι, που είναι αντιπρόεδρος της Ασπίδας Πολιτών, ενός από τα κόμματα της Συμμαχίας, ο υποφαινόμενος. Και φυσικά θα παρουσιαστεί και το ψηφοδέλτιο Αχαΐας. Το έχουμε, έχουμε τα ονόματα. Βεβαίως. Είναι το, ο κύριος Λαμπρόπουλος Γιώργος, ναι, η κυρία Λουράντου Βαρβάρα, ο κύριος Μεχλιτζόγλου Θεόδωρος, που θα είναι και ομιλητής στην εκδήλωση, ο κύριος Μήτας Κωνσταντίνος και η κυρία Χλαδεάκη Πένη, η οποία θα χαιρετήσει και αυτή την εκδήλωση που θα γίνει. Και όπως ξέρετε, το ξέρετε και από πρώτο χέρι φαντάζομαι, ναι, ότι στις δικές μας εκδηλώσεις δεν είναι οι δεκάρικοι που θα πούν οι πολιτευτές και θα τελειώσει. Εμείς κάνουμε συζητήσεις με το κοινό, ναι, μπας και μπορούμε μεταξύ μας, με τις συζητήσεις μας, να μπορούμε να πιάσουμε αυτή την, τη ζεστασιά που μπορεί να έχει ο κόσμος, για όλοι, όλοι μαζί να δώσουμε μια εναλλακτική σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Κύριε Καζάκη, να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον αγώνα και στις εκλογές και για οτιδήποτε θέλουν οι ακροατές μας να σας ρωτήσουν, θα σας συναντήσουν αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο Μέγαρο Λόγου και Τέχνης. Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε και να κλείσουμε. Όχι, όχι, απλά πιστεύω ότι αυτές οι εκλογές είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για το, και για τα εθνικά μας ζητήματα και για τη νέα υποτροπή της παγκόσμιας κρίσης, όπου βεβαίως εμείς θα τη δεχτούμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο, διότι όπως ξέρετε είμαστε η τέταρτη πιο χρεοκοπημένη χώρα στον πλανήτη μετά τη Μογγολία, τη Μαδαγασκάρη και το Σουδάν. Καταλαβαίνετε τι έχουμε να πάθουμε εμείς αν αρρωστήσουν οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεγάλες ή πιο αναπτυγμένες. Φανταστείτε τι έχουμε να πάθουμε εμείς. Και δεν είναι, είναι φόβος αυτός, γιατί ζούμε από σήμερα μέχρι να γίνουν οι εκλογές, φεύγουμε από τον ένα φόβο, πάμε στον άλλον. Διαφορετικός ο φόβος από κάθε στόμα που βγαίνει. Αυτό θα το εκτιμήσουν οι ψηφοφόροι, κατά πόσο θα διακρίνουν δηλαδή, γιατί θα περάσουμε στη διάκριση της αλήθειας. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχει ένα ασφαλές κριτήριο. Τουλάχιστον όσο μας αφορά, δεν είμαστε χθεσινοί, ούτε είμαστε αλεξιοδοτητές. Ξαφνικά μάλιστα θυμηθήκαμε τις εκλογές. Είμαστε και μαχόμαστε ενάντια στη χρεοκοπία από το 2009. Και τέλος πάντων, οι βασικές εκτιμήσεις που κάναμε από τότε, ήμουν ο πρώτος που μίλησε για χρεοκοπία της χώρας το 2009 και, και λέγανε ο γραφικός, ο περίεργος, ο άσχετος κτλ. Λοιπόν, προέβλεψα το κούρεμα των καταθέσεων της Κύπρου, προέβλεψα το κλείσιμο των τραπεζών μήνες πριν συμβεί στην Ελλάδα. Λοιπόν, γιατί αυτό? Γιατί ξέρω, εντάξει, είναι το αντικείμενό μου, ξέρω να διαβάζω νούμερα και τέλος πάντων δεν κρατάω το κόσμο, το σώμα μου κλειστό. Σας ευχαριστώ κύριε Καζάκη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.